Με 168 ναι, 123 όχι και ένα παρόν, υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που ρυθμίζει θέματα του δεύτερου και τρίτου μνημονίου, καθώς και θέματα αποχωρήσεων από το δημόσιο τομέα. Μαζί με το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκαν και τροπολογίες που ρυθμίζουν μισθολογικές εκκρεμότητες των επιτυχώντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2010, ζητήματα παραχώρησης υγειαλού σε ξενοδοχεία, κάμπινγκ και κέντρα αναψυχής, ζητήματα απασχόλησης ανέργων σε προγράμματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης μείωση των εργοδοτικών εισφορών εκείνων των επιχειρήσεων που δεν προβαίνουν σε μειώσεις προσωπικού. Η κυβέρνηση βγήκε πιο ενισχυμένη από τη σημερινή ψηφοφορία, διαψεύδοντας τις κασάνδρες που μιλούσαν για προβλήματα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. Στο πρακτορείο Reuters, ο Πρωθυπουργός είπε ότι σε μια δύσκολη συγκυρία η Ελλάδα θα αποδείξει ότι μπορεί να επιτύχει. Εκ μέρους των κυβερνητικών εταίρων μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στον ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας βολές και κατά του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τις ανακοινώσεις περί πλεονασμάτων και ανάπτυξης. Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμένος, μίλησε για σχέδιο εφαρμογής των μνημονίων της εσωτερικής υποτίμησης και διάλυσης της μεσαίας τάξης, που εκτελείται με το δόγμα του σοκ, όπως είπε. Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, Λέκα Παπαρίγα, διατύπωσε τη θέση ότι το δίλημα μεταξύ μνημονιακών και αντιμνημονιακών είναι κάλπικο, καθώς το κεντρικό ζήτημα τόσο της κυβέρνησης όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι με ποιο τρόπο θα βγει το κεφάλαιο από την κρίση.